Η εκπαιδευτική της Κρήτης, εκπαιδευτική του Ηρακλείου συγκεκριμένα, έδωσαν τρόφιμα σε κοινωνικά παντοπολία σε περιοχές του Ηρακλείου, του Μαλεβιζίου, στην Μητρόπολη Αργαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ειδικά σε δύσκολες συγκυρίες, προχωρά σε τέτοιες ενέργειες και δείχνει την ευαισθησία του. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Κύριε Μακράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Μετά από καιρό δεν θα μιλήσουμε για κενά, δεν θα μιλήσουμε για τηλεκπαίδευση. Θα μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία. Ναι, σήμερα τελευταία μέρα καταρχάς των σχολείων λόγω των εορτών του Πάσχα. Αποφασίσαμε στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων που όπως είπατε και εσείς είναι μια σειρά δράσεων που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη φορά αποφασίσαμε να ενισχύσουμε κοινωνικά παντοπολία που λειτουργούν σε Δήμους, στο Δήμο Ηρακλείου εν προκειμένου και στο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και τη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Βιάνου και Καστελίου, που έχει και αυτή πλούσιο κοινωνικό έργο. Αυτές τις δύο μέρες, λοιπόν, παιδί, Παρασκευή, παραδώσαμε τα τρόφιμα, τα οποία θα πάνε τις επόμενες ημέρες σε οικογένειες και πραγματικά νομίζω σε αυτή την, όπως είπατε και εσείς, δύσκολη συγκυρία, πέρα από την υγειονομική κρίση. Προφανώς έχει επηρεάσει πάρα πολλές εκφάσεις και της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής. Επομένως, το Πάσχα που έχει έντονο το θρησκευτικό στοιχείο, αλλά ταυτόχρονα έχει έντονο και το νόημα και το μήνυμα της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αισιοδοξίας, προσπαθήσαμε με αυτή την κίνηση να ενισχύσουμε αυτές τις μέρες όσες οικογένειες μπορούμε, που είναι γραμμένες στα κοινωνικά παντοπολία και ενισχύει και η Μητρόπολη στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, αυτές τις μέρες να περάσουμε ένα Πάσχα εορταστικό, γιορτινό, με όλες τις απαραίτητες για εκείνες τροφές, τρόφιμα και όλα τα απαραίτητα. Κύριε Μακράκη, πόσες τσάντες δώσατε, πόσες κούτες δώσατε? Δώσαμε αρκετές ποσότητες έτσι, βασικών τροφίμων και γάλατος. Και να, μέσα από αυτή τη διαδικασία να πούμε και σε κάθε πολίτη που έχει την ή σε κάθε φορέα ότι θα μπορεί όσο μπορούν, όσο αντέχει η οικονομική τους δυνατότητα να ενισχύει αυτά τα κοινωνικά παντοπολία, να ενισχύει φορείς που ταυτόχρονα αυτοί με τη δική τους σειρά στηρίζουν βοηθούν ανθρώπους που έχουν ακριβώς, ανάγκη. Πότε ξεκίνησε η δική σας δράση? Εμάς έγινε αυτές τις δύο ημέρες, ταυτόχρονα όμως όπως είπατε και εσείς σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανατακτά χρονικά διαστήματα βοηθάμε ανθρώπους που είτε έχουν ζητήματα βιοπορισμού, είτε φορείς που, όπως το παραδείγματος χάρη το χαμόγελο του παιδιού, βοηθάμε σε κάθε περίπτωση παιδιά, μαθητές και γονείς, οικογένειες που έχουν ανάγκη. Επομένως, μέσα από αυτές τις κινήσεις προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτών των ζητημάτων, πόσο μάλλον του ζητήματος του βιοπορισμού. Βοηθάτε και παιδιά οικογενειών, μαθητές που έχει αντιμετωπίζουν... Έχει προκύψει κατά το παρελθόν, και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε συμβάλει σε ζητήματα, παραδείγματος χάρη σοβαρών ζητημάτων υγείας που έχουν μαθητές μας και απαιτείται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Πέρα από το Ταμείο του Συλλόγου να ενισχύσουμε άμεσα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον οβολό τους συγκεντρώνουμε χρήματα και τα δίνουμε σε μαθητές που έχουν την ανάγκη μας. Πώς νιώθετε που θα επιστρέψετε στα σχολεία, διαζώσεις? Πάμε τώρα και στα εκπαιδευτικά. Δεν μπορώ τώρα, πρέπει να σας ρωτήσω. Ελπίζουμε 10 του Μάη, διότι ξεκινάνε από σήμερα οι διακοπές του Πάσχα για τα παιδιά. 10 του Μάη να ανοίξουμε, πραγματικά να γυρίσουμε στα σχολεία μας, γιατί είναι το ζωντανό κύτταρο. Ελπίζουμε να ανοίξουμε με ασφάλεια, διότι σίγουρα η απόφαση αυτή τη στιγμή για άνοιγμα των σχολείων στις 10 του Μάη για δημοτικά νηπιαγωγεία και γυμνάσια είναι μια πολιτική απόφαση, υπό την έννοια ότι εκείνες τις μέρες, η χθεσινή, προχθεσινή απόφαση δεν έχει τα χαρακτηριστικά ότι έχουν ληφθεί υπόψη επιδημολογικά δεδομένα, το πώς προχωράει η διασπορά του ιού και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, εμείς ελπίζουμε να ανοίξουμε. Ελπίζουμε, βέβαια, έχω να πω ότι επιβεβαιωνόμαστε σε ένα από τα βασικά μας αιτήματα που το λέγαμε από το καλοκαίρι, ότι πρέπει να γίνονται τεστ.
ακριβώς, με τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ. Φτάσαμε το Μάη στο να πάμε σε μια διαδικασία των self-test. Απλά τα τεστ τώρα θα διενεργούνται στο σπίτι του κάθε παιδιού. Ακριβώς. Και υπάρχει αυτό μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, γι' αυτό πάντα βάζουμε και το στοιχείο ότι πρέπει να υπάρχει μια κεντρική διαχείριση και ευθύνη του κράτους πάνω σε αυτό. Ωστόσο, από τη στιγμή που υπήρξε η επιλογή των self-test, θα πρέπει αυτό το διάστημα, μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, να υπάρχει μια ευρύτατη ενημέρωση από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου αυτά να γίνονται με σωστό τρόπο, με ορθό τρόπο, γιατί μιλάμε και για παιδιά μικρής ηλικίας, από 4 ετών, ξεκινώντας από τα νηπιαγωγεία. Κατά συνέπεια, οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό, άρα θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και όχι με ένα άχαρο και βεβαιασμένο τρόπο. Τα παιδιά επιθυμούν να γυρίσουν στο σχολείο ή έχουν συνηθίσει την πιτζάμα και έτσι το ξύπνημα? Επιθυμούν να γυρίσουν στο σχολείο, πραγματικά. Αστειεύομαι, εννοείται. Ναι, ναι, προφανώς. Όλοι μας, όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, θέλουν να γυρίσουμε, διότι ήταν παρατεταμένο το κλείσιμο και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Είμαστε ως χώρα πολύ χαμηλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα που τα σχολεία έμειναν ανοιχτά σε αυτή τη σχολική χρονιά. Μάλιστα. Επομένως, μακάρι το τελευταίο βήμα πριν το κλείσιμο του σχολικού έτους να είναι με ανοιχτά τα σχολεία. Με τους εμβολιασμούς και την έναρξη της διαδικασίας και για την εκπαιδευτική κοινότητα ένα σχόλιο. Στις 21 του μήνα άνοιξε και η πλατφόρμα καθολικά για όλους τους εκπαιδευτικούς. Είναι έντονο το ενδιαφέρον και πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει. Τα πρώτα μηνύματα που έχουμε δεχτεί από τους συναδέλφους είναι ότι από αρχές Μάη ξεκινάει η πρώτη δόση εμβολιασμών. Υπάρχουν βέβαια και ραντεβού εκπαιδευτικών που ξεκινάει η πρώτη δόση αρχές του Ιούνιου. Ελπίζουμε όσο το δυνατό πιο τάχιστα να γίνουν και εμβολιασμοί των εκπαιδευτικών, διότι είναι απαραίτητο και ζωτική σημασία για όλους τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να είναι ασφαλής και να υπάρχει ανοσία στα σχολεία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την πρωτοβουλία σας, κύριε Μακράκη. Καλό να είστε καλά. Όλους, να είστε καλά. Λοιπόν,